Σε κλίμα ενθουσιασμού και ενότητας, η επικεφαλής του συνδυασμού, κυρία Ελένη Λαΐτσου, εκφώνησε την κεντρική ομιλία, περιγράφοντας μεταξύ άλλων το στίγμα του συνδυασμού. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες σε συστράτευση για να γίνει το άλμα ανάπτυξη για την περιοχή. Εδώ, στο κέντρο του Βελεστίνου, δίνεται ένα βροντερό παρόν. Στέλνεται το μήνυμα της νίκης, το μήνυμα της ελπίδας, τόνισε η κυρία Λαΐτσου, απευθυνόμενη στους δημότες. Η ίδια αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές του Δήμου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο τόπος μας δεν προόδευσε, ευκαιρίες χάθηκαν. Οι δεσμεύσεις των αρμοδίων έμειναν στα χαρτιά και τα περισσότερα προβλήματα ακόμα περιμένουν λύσεις. Η κυρία Λαΐτσου τόνισε πως υπάρχει ελπίδα για την ανάκαμψη του Δήμου. Είναι η ενωτική κίνηση δημοτών, μια ομάδα ανθρώπων που βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της τοπικής μας κοινωνίας, που αποτελείται από ανθρώπους έντιμους, άξιους, ανεδιτελείς, που έχουν τη διάθεση και τη γνώση να προσφέρουν στον τόπο τους. Δίνοντας μάλιστα το στίγμα του συνδυασμού, υπογράμμισε πως είναι μια κίνηση ανεξάρτητων και ελεύθερων πολιτών. Πολιτών που προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά σημεία του νέου Δήμου μας και οδηγούνται αποκλειστικά από το κοινό μας όραμα, τη δημιουργία ενός Δήμου που θα είναι πρότυπο ανάπτυξης. Πολιτών που δεν εγκλωβίζονται σε τοπικιστικές παροπίδες όπως άλλοι θέλουν να βάλουν.